πήγαινε, βάζεις απέναντι. Θέλω τον αριθμό. 2. Με τρίπλα, τρίπλα, τρίπλα. Ένα πήγαινε, έδεξε μπάλα του Καλή μπάτσα. Παίζω στο κεραυνό, στην καραφόσφαιρα κεραυνός και μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω μπάσκετ με τους φίλους μου και να κάνουμε αγώνες. Ακόμα όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω ένας μπασκετμπολίστας και να παίζω στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Γεια σας, είμαι ο Αγγέλος Αλεξανδρίδης, είμαι 9 χρονών. Μου αρέσει ο κεραυνός επειδή είναι ωραία, έχουμε καλούς προπονητές, τα γήπεδα είναι ωραία και έχω πολλούς φίλους. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω παίκτης στο NBA και να παίζω στους Golden State Warriors. Ο αγαπημένος μου παίκτης από τους Golden State Warriors είναι ο Stephen Curry. Ελένα, είμαι 10 χρονών και παίζω στον κεραυνό 4 χρόνια. Μ' αρέσει πολύ τα γήπεδα του και έκανα καινούργιους φίλους. Παίζα παλιά με τους προπονητές μου συνέχεια. Όταν μεγαλώσω θέλω να παίζω στους Golden State και θέλω να μοιάζω πολύ του Stephen Curry. Λοιπόν, καλησπέριζω και εγώ. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ και την προβολή που γίνεται στα τμήματα της υποδομής μας. Θεωρώ ότι το κυπριακό μπάσκετ που όλοι προσπαθούμε να το ανεβάσουμε πρέπει όλοι να στηριχτούμε και να ρίξουμε το βλέμμα μας στις μικρές ηλικίες. Ο Κεραυνός είναι μια ομάδα που κατεξοχήν τα τελευταία χρόνια βασίζεται πάρα πολύ πάνω στις μικρές ηλικίες και επενδύει σε αυτές. Τρανή απόδειξη είναι η Ακαδημία μας που αυτή τη στιγμή αριθμεί γύρω στα 330 παιδιά. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά από καταξιωμένους προπονητές, ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει στις υποδομές και με αυτές τις ηλικίες, ξέρουν να χειρίζονται την ψυχολογία αυτών των παιδιών και μπορούν να τους δώσουν τα βασικά, τα οποία είναι το πιο σημαντικό που χρειάζεται σε αυτές τις ηλικίες για να έχουμε μια εξέλιξη και κατ' επέκταση να μπορούμε κάποια από αυτά τα παιδιά να έρθουν και να επανδρώσουν την αντρική ομάδα. Ποιος είναι ο στόχος από όλη αυτή την προσπάθεια? Κοίταξε, ο στόχος του κεραυνού είναι διπλός. Είναι κοινωνικός. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά από την περιοχή, ακόμα και έξω από την περιοχή, να έρχονται να γυμνάζονται. Ο αθλητισμός είναι υγεία. Αποφεύγεις πολλά πράγματα τα οποία στην ηλικία των εφήβων είναι επικίνδυνα.
Και βέβαια, κατ' επέκταση είναι να μπορέσουμε να βρούμε παιδιά και να στελεχώσουμε την αντρική ομάδα και τη γυναική.